Τη σημερινή ημέρα 31 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Οσίας Μελάνης της Ρωμαίας. Η Οσία Μελάνη η Ρωμαία έζησε στα χρόνια που βασιλιάς ήταν ο Ονόριος, δεύτερος γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου. Οι γονείς της, ευγενείς και πλούσιοι, την πάντρεψαν σε μικρή ηλικία και απέκτησε δύο παιδιά. Όμως μεγάλες δοκιμασίες την περίμεναν. Τη μητρική της καρδιάς πάραξε ο θάνατος των δύο παιδιών της. Μετά από λίγο και εντελώς ξαφνικά πέθανε ο σύζυγός της. Και για να γεμίσει το πικρό ποτήρι της λύπης, χάνει και τους δύο γονείς της. Οι στιγμές δύσκολες. Ποιος θα την παρηγορήσει? Μα ποιος άλλος? Ο Λόγος του Θεού που λέει «Τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες». Δηλαδή, ακλόνητη ελπίδα σας στα μέλλοντα αγαθά, να σας γεμίσει χαρά και να σας ενισχύει για να δείχνετε υπομονή στη θλίψη. Και να επιμένετε στην προσευχή, συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, από την οποία θα λαμβάνετε σπουδαία βοήθεια στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής σας. Έτσι και η Μελάνη, αδιάφορη για τις κοσμικές απολαύσεις, αποσύρθηκε σε ένα εξοχικό της κτήμα, όπου αφοσιώθηκε στη μελέτη και την προσευχή. Εκεί επίσης καλλιγραφούσε ιερά βιβλία και τα έδινε να τα διαβάζουν οι πιστοί. Διέθεσε όλη της την περιουσία για την ανακούφιση των φτωχών και ασθενών και αφού επισκέφθηκε πολλούς τόπους βοηθώντας τους πάσχοντες, κατέληξε στην Ιερουσαλήμ, όπου και πέθανε από πλευρίτιδα. Ο Ευστρατιάδης γράφει τα εξής για την Αγία αυτή. «Αυτή είναι επί της βασιλείας Ονορίου, Ρωμαία πλούσια και εκ γένους περηφανούς και ενδόξου. Συζευχθήσα παρά την θέλησην αυτής, απεσύρθη μετά τον θάνατον του ανδρός και των δύο αυτής τέκνων, εις εν προάστιον της Ρώμης επιμελουμένη των πτωχών, υποδεχόμενοι τους ξένους, επισκεπτόμενοι τους εξόρους τους και ενφυλακές και θεραπεύουσα τους νοσούντας. Μετά την εκποίηση των κτημάτων αυτής και διανομήν των προσόντων εις μονάς και εκκλησίας, δια της Αφρικής και Αλεξανδρίας κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα και ενεκλείστη εις πενιχρών κελίων, εκεί έκτισε και μονήν, εισήν συνήγαγεν ενενίκοντα παρθένους, εξιδίων δια την διατροφήν αυτών δαπανώσα. Μικρόν ασθενήσασα εκ πλευρίτιδας, μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων, εκ των χειρών του Επισκόπου Ελευθερού Πόλεως, και ανεπάφθην Κυρίω. Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με την αμαρτωλή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με την αμαρτωλή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με την αμαρτωλή. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Αμήν.